Λοιπόν, και μια και είπα και τη δημιουργική ασάφεια προηγουμένω. Ναι. Α κάνω εγώ το καλωσόρισμα. Τι λε. Κάντο. Ή να μην πολύ μιλήσω. Δεν ξέρω. Κάντο, κάντο. Νομίζω ότι θέλει να τα σχολιάζει αυτά ο καλεσμένο μου. <laughs> Γιατί δεν φοβάται έτσι κι αλλιώ να σχολιάζει. Κύριε Σοκράτη Βαρδάκη, καλώ ήρθατε. Καλησπέρα. Τι, τι κάνετε και πώ είστε. Καλά, σα ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εμεί. Είστε καλά. Λοιπόν, πολλά έχουμε να πούμε τώρα. Γίνεται χαμό. Διεργασίε στην κεντροαριστερά μετά τι ευρωεκλογέ. Σέστη, καύσωνα. <laughs> κάψωνα έχετε και στο κόμμα. Όμω, καύσωνα έχετε και στη λεκάνη αυτή την κεντροαριστερά, όπω τη λένε όλοι μαζί. Δεν πρέπει να αναλύσουμε τα εάν ο Λίτρα έχει ψυχολογικά προβλήματα. Α, το, και, αυτά θέλει να τα Από εκεί θέλετε να ξεκινήσουμε. Αυτό το πρώτο <laughs> θέμα που κυριαρχεί σήμερα είναι. Πραγματικά είναι το θέμα ζήτηση σήμερα. Ναι. Καλά το λέτε. Είναι, είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα. Το αλλά Κάτι είναι το... πάρα πολύ σοβαρό εντάξει. το ζήτημα. Ε, 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 το, το σοβαρό τη υπόθεση είναι. Η απόφαση των δικαστών. Που για άλλη μια φορά βλέπουμε ότι να το με ελαφρά την καρδία. ενώ υπήρχαν οι προποθέσει Προφυλακισμού, πιστεύω. Είχαμε όμω παρέμβαση, κύριε Παρδάκη, από τον ναι, Άγιο. Ναι, έκανε παρέμβαση. Εντάξει, ε, 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 λοιπόν, βέβαια υστέρου, τώρα ναι. το να περιμένει από τον το ανώτατο, από το ανώτατο ας πούμε, να, να κάνει την παρέμβασή του ε, και αφορά μια υπόθεση που αφορά έναν άνθρωπο το που τον ξέρουμε. Ε. Να αρχίσει πειθαρχικό έλεγχο. <laughs> δηλαδή, ναι. αν αυτά συμβαίνουν στι περιοχέ τη διάφορα στα χωριά, στι πόλει και δεν παρεμβαίνει κανεί, τι γίνεται με εκείνο. Έχουμε κάποιο πρόβλημα. Σοβαρό και αυτά πρέπει να τα δούμε και σαν πολιτεία. Είχαν γίνει κάποιες κινήσεις, αλλά έμειναν μετέωρες. Mm -hmm. ε, Εννοώ επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ε, δεν συνεχίστηκαν mm -hmm. και... αν θέλετε την άποψή μου... Ε, η κουλτούρα που μας διέπει είναι τέτοια που μάλλον χρειαζόμαστε επιμόρφωση. Mm -hmm. Επιμόρφωση γενικά, γενικά. σε πολλά, σε όλα πολλά τα, κύριε. Τουλάχιστον σε αυτά τα ζητήματα yeah. που Τη κοινωνία ευρύτερα, χρειάζεται. Λοιπόν, πάμε τώρα να τα βάλουμε σε μια σειρά να πάμε λίγο πιο πολιτικά, θέλετε. Εσεί θέλετε να αποφύγετε το. Όπου και όπου, έτσι που σα βλέπω, όχι, όχι, θα έτσι, πούμε είναι, και. Είναι, για τα δρόμενα, τα τηλεοπτικά. Είναι θέματα που θα συζητηθούν το επόμενο mm. διάστημα. Θα είναι στην επικαιρότητα, έτσι αλλιώ, οπότε mm -hmm. αναγκαστικά θα ασχοληθούμε. Απλά κοιτάξτε. Ε, mm. ε, Συγγνώμη τώρα, εσεί στο ΣΥΡΙΖΑ είσαστε ήσυχοι. Α πούμε, πούμε την αλήθεια. Α, 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 να λέμε την αλήθεια. Mm -hmm. Ε, γιατί το, το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. ποδάρια. Γενικά, γενικά υπάρχει πρόβλημα. Ε, το έδειξε η κυρία Καριωτάκη, το έδειξε η ετοιμιγωρία του ελληνικού λαού. Mm -hmm. Καμία εμπιστοσύνη mm -hmm. στο πολιτικό σύστημα. Γενικώ. Όλο... Γενικώ, Αυτή... Αυτή... Στο ΣΥΡΙΖΑ. Μια νέα δημοκρατία που κατέρευσε, mm. κατέρευσε, ε, να σημειώσω κατέρευσε ιστορικό... Κατέρευσε ένα τριαντάρι. Ιστορικό γεγονός, ιστο, κοιτάξτε, γεγονό ιστορικό στην ε, πορεία της Νέα Νέας Δημοκρατίας. Mm -hmm. ε, η απώλεια ενός εκατομμύριου ψήφων. Αυτό για τη Νέα Δημοκρατία. Δεν το πήρατε όμως, Πα, ούτε, ούτε εσείς, ούτε πάμε, το Πασόκ. Πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Και στο Πασόκ. Αλλά στο ΣΥΡΙΖΑ. Η κοινωνία είπε ότι κύριοι δεν με εμπνεύσατε. Mm. Ε, δεν μου δώσατε μια πρόταση συγκεκριμένη που θα λύνει τα προβλήματα τη καθημερινότητά μου, τη επιβίωσή μου. Αυτό συνέβη με το ΣΥΡΙΖΑ και το Πασό. Mm -hmm. Παρόλο που εδώ πρέπει να σταθώ λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ να πω ότι κράτησε δυνάμει mm -hmm. που μπορεί εντό ή εκτό αγωγικών να τι εκμεταλλευτεί το επόμενο διάστημα και να δημιουργήσει μια σταθερή βάση. Γιατί μην ξεχνάτε ότι τέσσερι μήνε πριν το ΣΥΡΙΖΑ τον είχαν ξοφλημένο. 9% δεύτερο κόμμα το Πασό δίνανε οι Άντεξε παρά την απώλεια. Και τώρα, θα, θα μου πείτε, είστε ευχαριστημένο. Σαφώ όχι. Και εγώ περίμενα κάτι παραπάνω, mm -hmm. αν θέλετε. Και περίμενα... Α, το ίδιο το κόμμα, κύριε Βαρδάκη, είχε βάλει τον πύχη ψηλότερα. Επισήμωση. Ακριβώ. Όχι. Στο 20 δεν ήμασταν. Ναι, κάπου εκεί δεν το είχε βάλει. Ναι. Ανεξάρτητα από αυτό, και εγώ περίμενα κάτι παραπάνω. Όμω ε, ήμουν σίγουρο για αυτό το αποτέλεσμα, γιατί ήμουνα μέσα στην κοινωνία. Και έβλεπα τι λέει η κοινωνία. Mm. Καταλάβαινα. Ναι, μεν κατηγορούσε τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά μέσα του έβλεπε ότι δεν είχε μια εναλλακτική πρόταση να αντιμετώπιση των προβλημάτων. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα των εκλογών. Mm -hmm. Όσο Άρα κι αν... δεν έχει πείσει ο κ. Κασελάκη και οι υπόλοιποι. Δεν έχετε πείσει. Έχουμε έλλειμμα επικοινωνία. Έχουμε έλλειμμα. Μια φωνη πέρα γύρω-γύρω. Α, πρώτη. Βεβαίω. Είχαμε καταθέσει πρόταση. Yeah. Ναι. Συγκεκριμένη. Και την ξέρετε και mm. την ξέρουμε και για την οικονομία και για το κοινωνικό κράτο και για το κράτο δικαίου. Δεν πείσαμε τον κόσμο. Ναι. Ίσως επειδή ετεροχρονισμένα ή κάπως αργά ε, αυτή την πρόταση την αναπτύξαμε και την επικοινωνήσαμε την κοινωνία. Ε, η Νέα Δημοκρατία είδαμε και ξέρετε επικοινωνιακά μπορεί να είχε δυνατό χαρτί λόγω των μέσων των, των Αθηνών πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Ε, όμως πιστεύω ότι το αποτέλεσμα αυτό έγκυται στο τι είδε ο κόσμος στη τσέπη του στο τέλος της ημέρας. Και άρχισε ο κόσμο να καταλαβαίνει ότι δεν πάει άλλο. Άρα, αυτό που λέγανε πολλοί, κύριε Βαρδάκη, στην προεκλογική περίοδο και στι προεκλογικέ συζητήσει, ότι η ακρίβεια είναι ένα ζήτημα που καίει και θα παίξει ρόλο στην Ευρωκάλπη. Άρα, το είδαμε στην πράξη. Κύριε Σαββίδη, κοιτάξτε, ακριβώ όπω το είπατε. Δεν είναι δυνατόν να βορβαδίζουν mm. το πρωί. Δηλαδή, ανοίγει το ένα κανάλι και βλέπει το χή υπουργό. Ανοίγει δεύτερο τον άλλο υπουργό. Ακούει ο κόσμο. Ξέρετε τι λέει ο κόσμο. Μα μήπω εγώ το πρόβλημα και δεν το έχει ο διπλανό μου από αυτά που ακούει. Ναι. Όταν έρθει όμω το τέλο τη ημέρα και βλέπει ότι δεν μπορεί να πέσει στο σούπερ μάρκετ, όλα τα στοιχεία μα δείχνουν ότι δεν δέστε. Δεύτερη χώρα σε αγοραστική δύναμη, τελευταία μετά τη Βουλγαρία. Πρώτη τελευταία δηλαδή σε αγοραστική δύναμη. Και πού σε χώρε που η, δι... η μισθή είναι διπλάση. Αυτά δεν τα βλέπει ο κόσμο, νομίζετε. Mm. Άρσι, τα βλέπει. Και τα βλέπει και τα νιώθει. Από την άλλη τέτοιο. μεριά, η αισχροκέρδεια. Είμαστε οι... από τι χώρε με την υψηλότερη τιμή στην ενέργεια. Κοιτάξτε, συναγωνιζόμαστε ε, χώρε που αυτή τη στιγμή έχουν πόλεμο όσον αφορά ε, την την τιμή τη κιλοβατόρα, όπω στην Ουκρανία. Εκρανία, ναι. Εμείς έχουμε πόλεμο. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, βλέπετε χώρε που η τιμή τη κιλοβατόρα είναι 28 ευρώ, ε, 36 ευρώ, 78 ευρώ. Εμεί πάμε στα 110. Οι, 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 οι χώρε. Ε, 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 να αναφέρω 10 χώρε. Ναι, όχι, είναι γνωστό αυτό. Για ποιο λόγο. Αυτή η αισχροκέρδεια, αυτή η ακρίβεια είναι όπως προσπαθούσε ο κύριος Μητσοτάκη και οι υπουργοί του να μας πείσουν ότι ήταν εξωγενείς. Mm. Όχι. Δεν είναι. Και αυτό αποδεικνύεται από τα στοιχεία που σας παραθέτω. Ναι, άρα εδώ πάμε σε αυτό που είπε η Μέρη, κύριε Βαρδάκη, ότι είναι πολύ κόσμοι λοιπόν, μπορεί γι' αυτό να γύρει την πλάτη. Δηλαδή να έχει ψηφίσει η mm. Νέα Δημοκρατία. Στι εθνικέ εκλογέ, mm -hmm. Περσινές περσινέ, mm -hmm. και τώρα σου είπε: Έχω δυσφορήσει, είμαι απογοητευμένο, δεν μπορώ να ψηφίσω. Αλλά δεν μπορώ να ψηφίσω, <coughs> προσέξτε, δεν έφυγε όμω να πάει κάπου να το καρποθείτε εσεί, στο Πασόκ. Όχι, φύγε. Πήγε, πήγε στα ένα κόμματα μικρό... τα διάφορα τη άκρα, από εκεί, από την άλλη μεριά. Πήγε. Εκεί πήγε, αλλά μην ξεχνάμε ότι σε αυτέ τι εκλογέ δεν συμμετείχαν και οι Σπαρτιάτε. Άρα και το ποσοστό του σε αυτά τα κόμματα πήγε, να μην κοροϊδευόμαστε. Άρα και σε αυτά τα κόμματα. Μην Βαλά. το ξεχνάμε γι' αυτό. Κοιτάξτε, η αποχή είναι σε πρωτόγνωρα ποσοστά, έτσι. Σωστό. Αυτό που εμένα με ανησυχεί είναι από αυτό, αυτό, που είπε η κυρία Καρδιωτάκη. Ότι ε, πολλοί στράφησαν και ψήφισαν σε όλη την Ευρώπη mm. ε, ε, ακροδεξιά κόμματα. Και Πρέπει να παρατηρήσουμε πού ψήφισαν ακροδεξιά κόμματα σε χώρε με ανεπτυγμένες οικονομίε. Mm -hmm. Αυτό είναι το άκρο ανησυχητικό. Και πρέπει να το δούμε το επόμενο διάστημα. Και πού έγινε αυτό. Στι πολιτικέ που εφαρμόζει η ίδια η Ευρώπη mm -hmm. αλλά και οι χώρε. Κατ' επέκταση. Κατ' επέκταση. Βλέπετε Γαλλία, Γερμανία, mm -hmm. Ιταλία. Άντεξε η Πορτογαλία και η Ισπανία. Mm -hmm. Η Ελλάδα. Με είχε πρόταση Λατινοπούλου. Βέβαια, πώ δεν είχε. Πρέπει να είμαστε όλοι με μα χάλε. Αυτό δεν είχε. Ακριβώ. Συγγνώμη. Ακριβώς. Αυτό, αυτό πολύ έχει υποστηρίξει. Σωστά. Πολύ σωστά. Ψέματα να λέμε τώρα. Αλλά δεν θέλω να μπω σε προσωπικό επίπεδο, αλλά ε, 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 η κοινωνία έδειξε ότι αποστρέφεται το μέχρι σήμερα, τα μέχρι σήμερα κόμματα που κυβέρνησαν ε, λίγο ή πολύ ή περισσότερο το ένα από το άλλο ή λιγότερο, mm -hmm. τα που κυβέρνησαν τη χώρα. Και αυτό πρέπει να το πάρουμε το μήνυμα. Ο Μιτσοτάκη δεν το πήρε το μήνυμα. Πιστεύω να το πάρει ο Κασελάκης. Εμεί το πήραμε. Δεν το πήρε ο Μητσοτάκη, κύριε Βαρδάκη. Δε, δεν το που πήρε. Έκανε ένα σχηματισμό και είπε, μίλησε. Α, Οι... ένα. Πάμε λοιπόν στον ένα σχηματισμό. Ναι. Άχρωμος, Άγρομο, άοσμο και πάνω απ' όλα ε, με τι παθογένειε του παρελθόντο. Μια ανακύκλωση που εγώ θα σα το τεκμηριώσω διαφορετικά. Άκουσα τον κύριο Γεωργιάδη και πραγματικά ανατρίχιασα. Δεν μπορεί να λε ότι υπουργοποιήθηκαν ή αναβαθμίστηκαν. Ποιοι, η Παπακώστα, ο ποιά άλλοι ήταν, ο Καραγκούνη, mm -hmm. ο Φωτήλα, οι οποίοι συμμετείχαν, ακούστε, συμμετείχαν και πήγαν λέει, πολύ καλά στα, στην Επιτροπή για τα Τέμπη. Mm -hmm. Για την τραγωδία, το έγκλημα των Τεμπών. Αυτοί οι τρει ήταν οι προεξάρχοντες τη ε, Επιτροπής. <coughs> και πάμε στο Τριαντόπουλο, ο οποίο ήταν ο ενορχιστρωτή του μπαζώματο. Με συγχωρείτε, αποδεδειγμένα πλέον. Mm -hmm. Και ο αρχιψεύταρο, θα το πω, επιτρέψτε να το πω, για το αρκαλογόρι. Εάν πάτε στο αρκαλογόρι σήμερα, και έχω δει πολλά δικά σα ρεπορτάζ, mm -hmm. βλέπετε του ανθρώπου ότι είναι στο απόλυτο κενό. Αυτό που ήταν υπεύθυνο και είναι παραμένει υπεύθυνο και αναβαθμίζεται για την πορεία των Ας εργασιών του αρκαλοχώρι, είναι ο Τριαντόπουλο. Ακριβώ. Ναι. Ο κύριο Τριαντόπουλο. Mm -hmm. Με τον οποίο κύριο Τριαντόπουλο κοντέψαμε να παίξουμε κλικ, ξύλο εμεί. Τότε όταν ήρθε κάτω γιατί από νωρί καταλάβαμε ότι αυτά που έλεγε δεν πρόκειται να τα κάνει. Mm. Και να πω δυστυχώ παλιδευόμαστε. Ποιο να σου πω, τον κύριο Φλωρίδη. Με συγχωρείτε. Ο κύριο Φλωρίδη που μα είπε ότι όσοι μιλούν για τα και ασχολούνται με τα μπάζα είναι μπάζα. Τώρα τι θα πει ο κύριο Φλωρίδη που ακόμα και σήμερα ανακαλύπτονται μέλη ανθρώπινων σωμάτων στα μπάζα. Πραγματικά μεγάλη. Και αυτοί οι άνθρωποι αναβαθμίστηκαν. Αυτό είναι ο ένα Καλά, αφήστε το. Μια... Για τον κύριο Φλωρίδη και για του άλλου ε, πασοκογενεί, όπω του λένε, έχουν άλλα ζητήματα στο εσωτερικό τη κυβέρνηση. Κάτι αυτά, α τα βρούνε. Εγώ, εγώ λέω ότι δεν έχουμε καμιά ελπίδα. Και να σου πω γιατί δεν το πήρε. Και ένα άλλο ο, θέμα που πρέπει να συζητήσουμε ε, που εμένα με, μου δίνει τη ε, δυνατότητα να πω ότι ε, ο κύριο Μητσουτάλη δεν πήρε το μήνυμα. Ακούσα τον κύριο Μητσουτάλη να πει κάτι για την ακρίβεια. <σίχνι> Ακούσατε για την εσκορκέρδια. <σίχνι> είναι <προτεραιότητα>. Από, <σίχνι> ότι θα αλλάξει πολιτική. Συγγνώμη, ένα λεπτό. Μα προτεραιότητα... προτεραιότητες και στην κατ κατευθυντήρια <σίχνι> έθεσε, είπε αυτό. Η ακρίβεια, η καθημερινότητα του πολίτη, η υγεία, η παιδεία, αυτά δεν είπε. Μα προτεραιότητα δεν ήταν και προηγού... πριν δύο μήνες, τρεις. Ο, κύριο ο Σκέρτσος, ο κύριος Κρέκας, τι μας έλεγαν. Πρωί μεσημεριβράδυ, ο κύριος Γεωργιάδης, τι μας έλεγαν. Δεν μα έλεγαν το καλάθι του νοικοκυριού, τα ξεχνάτε. Τα επιδόματα σε το επιδόμα. Δεν είναι εκτό κυβέρνηση τώρα, κύριε ναι. το μάλλον, στον... μάλλον, μάλλον. Γιατί ακολούθησε <laughs> την αποτυχημένη πολιτική. Που κοιτάξτε, για να μην γελιόμαστε, για να μην κοροδευόμαστε. Uh -huh. Την πολιτική που εφαρμόζει το κάθε κόμμα. Uh -huh. Δεν είναι επιλογή του κάθε υπουργού ή του κάθε υφυπουργού. Έτσι. Είναι επιλογή τη κυβέρνηση και του πολιτικού σχεδιασμού που κάνει το κάθε κόμμα και κάθε κυβέρνηση. Βέβαια. Ωραία. Τώρα, επειδή έχουμε πολύ λίγο χρόνο και υπάρχει και ένα πασόκ μπροστά το οποίο έχει ανοίξει διεργασίε απίστευτε. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Ε, την Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθο, είναι η συνεδρία τη Πολιτική Επιτροπή και εκεί ο Νίκο Αντρουλάκη θα ανοίξει τα χαρτιά του για να δούμε τι θα γίνει. Εσεί τι βλέπετε να έρχεται τώρα μπροστά μα, Κοιτάξτε. Υπά, ε... Υπάρχει ζήτημα, θα πάμε σε αλλαγή, δηλαδή νομίζω, τι, τι καταλαβαίνετε. Νομίζω ότι. Ε... Το Πασόκ έχει πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα, αν και δεν είναι τη φύση μου να κουβεδιάζω εκτό ΣΥΡΙΖΑ, αλλά. Ίδει, νομίζω... πολιτικά έχει, έχει περισσότερο πρόβλημα από ό,τι έχει το Πασόκ. Πιστεύω ότι ο Ανδρουλάκης ε, δεν θα πάει τώρα. Δεν θα, θα πάει, πάει σε, σε καμία των περιπτώσεων στι κομματιέ εκλογέ. Mm -hmm. ε, δεν ξέρω, αν θέλετε την άποψή μου, ε, νομίζω ότι κακώ βάλετε ο Ανδρουλάκη στην παρούσα φάση. Mm -hmm. Όπως το ίδιο είχα πει uh -huh. για τον Κασελάκη δύο μέρες μετά την εκλογή του σαν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και επιβεβαιώθηκαν. Uh -huh. Παρά τη διάσπαση που έγινε ο ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύω λοιπόν ότι ο Ανδρουλάκης θα κρατήσει όσο μπορεί και θα προβεί σε ενέργειες εκείνες που κατά την άποψή του θα του δώσω τη δυνατότητα και να παραμείνει και ένα πρόεδρο. Άλλο πρόσωπο. Ακόμα και με διαγραφέ, κύριε mm. Βαρδάκη. Ah. Ah, Σημειώστε το αυτό. Mm -hmm. ναι. Σημειώστε το. Mm -hmm. Έχουμε και ένα άλλο πρόσωπο που έχει βγει πολύ δυναμικά μπροστά. Τον με κύριο Δούκα, το Δήμαρχο Αθηναίων Έτσι και δεν ξέρω. Yeah. Αυτό είναι που πιέζει Κοιτάξτε, τον κύριο Δούκα. Πιστεύω ότι τον σπρώχνουν yeah. και τον σπρώχνουν και από τη μια μεριά και από την άλλη. Και πρώην στελέχη ή κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για αυτή τη λεγόμενη κέντρο αριστερά Εννοείται οποία... στελέχη που έχουν πάει προς τη νέα αριστερά που θέλουν την κέντρο αριστερά Και από εκεί και... Που μένουν ο Σύρριζα. Α, ο ΣΥΡΙΖΑ να, να, θα... μπο... ναι. να μην πω ονόματα. Να μην πω ονόματα. Κάπου πάει το μυαλό. Άρα αυτά τα, τα πρόσωπα. Δεν ξε... Θα τα δούμε το επόμενο διάστημα 100%. Άρα αυτό το... αυτά τα πρόσωπα, α πούμε, τα ο ΣΥΡΙΖΑ uh, δεν άνοιξαν συζητήσει γιατί είναι πρόσφατα τα όσα συνέβησαν στο συνέδριό σα ή γιατί περιμένουν μπα και από την άλλη μεριά. Στο συνέδριο και επειδή έχουν έρθει σε μια αντιπαράθεση με τον Κασαλάκη, προφανώ. Ή δεν του αρέσει η πολιτική. Ε... Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Να πάμε τώρα να βάλουμε στο τραπέζι δύο-τρία συγκεκριμένα πράγματα. Ε. Χρήστο Σπίτζη. Τι είπε, επιστροφή Τσίπρα, να ηγηθεί ενό νέου σχήματο στον Αυτό... εύθερο χώρο. Σα προεξοφλώ εγώ ότι. Δεν ε, θα γίνει. Επί του παρόντο δεν υπάρχει ναι, το έβαλε... Το ούτε, ούτε μία στο εκατομμύριο. Το έβαλε στο τραπέζι. Νίκο Παπά, κύριε Βαρδάκη, μίλησε ε, για κοινό ψηφοδέλτιο ουσιαστικά Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Τεμπονέρα Κατσακός, νομίζω. Ωραία, Άρα αυτά είναι τα πρόσωπα για να τα λέμε το όνομά του. Επιτρέψτε μου να σα πω την άποψή μου. <coughs> Όλοι αυτοί δρούν και σκέφτονται επιφανειακά. Να σα πω γιατί. Είπαμε να λέμε. Αλήθεια. αλήθεια. Ναι. Ναι. Όσο, όσο και ακοστίζουν, ακόμα και σε προσωπικό επίπεδο. <coughs> Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε η κουλτούρα ούτε η οριμότητα να γίνει μια τέτοια σύμπραξη. Για πολλού και για διάφορου λόγου. Θα απαντήσω και στους συντρόφους μου. Εγώ έχω καταθέσει και θα καταθέσω μάλλον και συγκεκριμένη πρόταση για αυτά τα ζητήματα. Και θα σας πω γιατί είναι ουσιαστικό. Ε, γιατί σκέφτονται επιφανειακά. Γιατί ξέρουν ότι μόνο εντυπώσεις δημιουργούν. Γιατί δημιουργούν μόνο εντυπώσεις. Δεν έχουμε τη, την κουλτούρα mm -hmm. αν θέλετε ακόμα, να γίνει αυτή η σύμπραξη. Mm -hmm. Γιατί δεν την έχουμε. Μέχρι προχθές ο εχθρός, εκτός εισαγωγικών, Ηταν για το ΣΥΡΙΖΑ το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Και το ΠΑΣΟΚ για το ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε όλα τα πάνελ, εγώ μάλιστα είχα διαμαρτυρηθεί και σε ένα πάνελ, πάνελ με ένα ε, συνυποψήφιό μου, γιατί πρώτα έβριζαν, ή αν θέλετε κατηγορούσαν, να μην πω έβριζαν, το ΣΥΡΙΖΑ και μετά το ΆΕΛ. Είναι το... Νέα Δημοκρατία. Ναι. Πώ λοιπόν μια στιγμή τώρα θα κάνουμε αυτή τη σύμπραξη. Ναι. Άρα δεν υπάρχει δυνατότητα αυτή τη στιγμή. Μα και ποιο θα ηγηθεί, υπάρχει... αν γινόταν εκεί, ποιο θα ηγούνταν. Α, Είναι πολύ πράγμα. δύσκολο αυτό. Εδώ θα έρχομαι να το ναι. Για να γίνει λοιπόν αυτή η σύμπραξη, πρέπει να μάθουμε να βάλουμε πίσω το εγώ uh -huh. και να προτάξουμε το εμείς. Και δεύτερο, να εκλείψει η ανιδιοτέλεια, η ανιδιοτέλεια και η προσωπική και η συλλογική. Έχουμε τα κότσια να το κάνουμε. Αυτό θα φανεί. Προς το παρόν δεν θα γίνει. Δεύτερο, να σας πω ένα παράδειγμα. Εάν αυτή τη στιγμή μπορούν κάλλιστα τα δύο κόμματα, δέστε, ε, Μείωση ΦΠΑ, Κοινωνικό Κράτο, mm. κράτος δικαίου, ειδικό φόρο κατανάλωση, ποιο τα έχει πει, Νέα Αριστερά, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Σύριζα. Mm -hmm. Κωνσταντοπούλου, mm -hmm. Μέρα 25. Ε, γιατί βρε αδερφέ, αφού και οι, οι τέσσερι και οι πέντε έχουν ε, ομονοήσει σε μια πολιτική τέτοια. Που θα δώσει λύση σε κάποια προβλήματα. Γιατί δεν το βάζουμε σε ένα τραπέζι, να, να, μην, να κάτσουμε σε ένα τραπέζι και να πούμε ότι η συγκεκριμένη πρόταση πολιτική για αυτά τα τέσσερα θέματα θα είναι συγκεκριμένη και θα πάμε απέναντι στο Μιτσουτάκι. Ναι, γιατί, γιατί το κάνουμε. Εγώ ξέρω οι τέσσερι από του πέντε είναι πρώην σύντροφοι. <laughs> και ακούστε τώρα το ωραίο. Αυτά που λένε τώρα κάποιοι, εγώ επιτρέψτε μου το, εγώ μια φορά mm. θα είχα κάνει πράξη και το 18 και το 22. Δηλαδή τι είχα κάνει. Είχα αναλάβει πρωτοβουλία σε τέσσερις πέντε τροπολογίες τις οποίες και μάλιστα τότε με επέπληξαν κάποιοι. Σύντροφοί μου. Ότι μα τι κάνεις. Βάζει άλλου βουλευτέ άλλο... από άλλα κόμματα να συνυπογράφουν. Ε, τροπολογίε. Δηλαδή αυτά που λένε τώρα για κοινέ τροπολογίε. Εγώ το έχω κάνει και επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Mm. Να σα θυμίσω ποια περίπτωση ήταν η πρώτη. Ήταν όταν είχαμε το ατύχημα αυτό το δυστύχημα στη Μεσαρά που πήγε και μια οικογένεια Βεβαίως. και με το παιδί ορφανό. Στο γεροπότα μου. Φέραμε τροπολογία τότε. Συνυπογρα... Συνυπέγραψαν και άλλοι βουλευτέ από κόμματα για την ενίσχυση του παιδιού και το καταφέραμε. Ερχόμαστε το 22 και κατεβάζω τροπολογία και υπέγραψα. Να σου πω και ονόματα αν θέλετε. Ποιοι συνυπέγραψαν. Mm -hmm. Από το Πασόκο από τη Νέα Δημοκρατία ο Σανετάκης, Επικυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Mm -hmm. Δική μου τροπολογία. Για το να ήμουν στο Ιάκωβο Τσαγκαράκη στο Αρκαλοχώρη. Να. Γιατί υπήρχε μια νομοθεσία τότε που προέβλεπε ότι. θύμα του σεισμού, ναι, να πούμε. Ναι, σε βέβαια. περίπτωση πλημμύρε. Ε, φυσική καταστροφή. Πλημμύρε, ναι, φυσική ναι. καταστροφή. Εκτό σεισμού. Έφερα λοιπόν μια τροπολογία και έβαλα το και του Σεντάκη και την συνυπέγραψαν, την καταθέσαμε, πέρασε. Σα ενημερώνω ότι ήδη αυτέ τι μέρε. Θα διοριστεί ένα μέλο τη οικογένεια του του Ιάκωβου Τσαγκαράκη στο δημόσιο. Mm. Να κύριε και κυρία μου, πώ μπορεί να καταφέρει πράγματα εάν πράγματι πιστεύει ότι μπορεί να ομονοήσει έστω και σε αυτά τα θέματα που είναι σοβαρά. Κοινοβουλευτική λοιπόν συνεργασία, κύριε Παπαδάκη. Να, Βεβαίω. Ναι. Και να ξεκινήσει αυτή η, η διαδικασία και να αποκτήσουμε την κουλτούρα που να μπορούμε ότι εμάς αυτή τη στιγμή μας Δεν, είναι, δεν θέλω εγώ να πυροβολήσω το μισοτάκι. Mm. Ο άνθρωπο στη δουλειά του κάνει. Αυτά, αυτά, αυτά σκέφτεται, αυτά επιτάσσει η, το, η, η, η κουλτούρα του κόμματό του, τη Νέα Δημοκρατία. Αυτά κάνει. Εγώ κατηγορώ την πολιτική που εφαρμόζει. Απέναντι λοιπόν σε αυτή την πολιτική, μπορούμε να ομονοήσουμε και να πάμε. Και σιγά σιγά στην πορεία. Έχουμε χρόνο. Θα γίνουν εκλογέ σε δύο χρόνια, σε τρία. Θα εξαντλήσει τετραετία. Έχουμε το περιθώριο να πάμε στον δρόμο μα όχι τώρα ο κάθε πικραμένος <laughs> να βγαίνει και να κάνει μια δήλωση ότι α, ξεκινούμε για τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη. Με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. <Πεχιές> νομίζω <σχιές> είστε Σαρωτικό. Είστε σπαθείς. Μια φορά το δάκτυο. Κοιτάξτε Όταν μιλάς... Και με αυτό κλείσουμε <σχιές> όμως κύριε έτσι που τα λένε οι συνάδελφοί σας θα το πω τώρα και εγώ όπως <σχιές> το <βάλουμε> σκέφτομαι. Χωρίς φίλτρο, χωρίς τίποτα. Θα μείνετε εσείς εδώ και η δημοκρατική μεγάλη παράταξη θα φύγει. Έτσι θα γίνει. Γιατί θα βαρεθεί και αυτή να ζακούει να τη φτιάχνετε. Λοιπόν, ο κόσμο, ο με αυτό κλείνω. Ο ναι. κόσμο έχει απαιτήσει. Mm -hmm. Απέδειξε, το λέω για άλλη μια φορά, απέδειξε στι ευρωεκλογέ. Αν και ήταν χαλαρέ οι, οι εκλογέ. Και να σου πω και κάτι, δεν ήταν αυτό που λένε ορισμένοι. Ε, λέει, ξέρετε κάτι, προτίμησα να πάνε το πρωί στην εκκλησία, στη θάλασσα, σαν χλαμάρε. Και στη θάλασσα μπορούσαν να πάνε και στην Όλα εκκλησία. Ήταν πολιτική απόφαση ναι, να μην ήταν. πάει ο κόσμο να ψηφίσει. Ήταν πολιτική απόφαση να, χάσει ο Μητσοτάκη ένα εκατομμύριο ψήφου. Εμεί τι κάνουμε σήμερα. Και με αυτό κλείνουμε, κύριε Βαρδάκη. Καλό ευχαριστούμε πάρα σας. πολύ Καλώς. για την παρουσία σα εδώ. Και εγώ ευχαριστώ.